Κρούσμα τσιμπήματος της Μαύρης Αράχνης ή Μαύρη Χήρα, όπως είναι γνωστή, εμφανίστηκε το Σάββατο στις Σέρες. Συγκεκριμένα πρόκειται για έναν άντρα, αγρότη στο επάγγελμα, από το Δήμο Βυσαλτίας, ο οποίος έφτασε το Σάββατο στο νοσοκομείο των Σερών με πόνους σε όλο του το σώμα. Οι γιατροί αμέσως αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για κάτι ασυνήθιστο και αμέσως κάλεσαν τον διευθυντή της κλινικής, κύριο Θεόφιλο Καλλινικίδη, ο οποίος έφτασε εσπευσμένα και έκανε τη διάγνωση, καθώς στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει άλλα τρία παρόμοια περιστατικά. Όπως διαπιστώθηκε, το τσίμπημα ήταν στο μυρό. Τα συμπτώματα ήταν πόνοι ουσιαστικά σε όλο το κορμί. Τι λέτε τώρα? Από τη μέση, τα πόδια, την κοιλιά, το κεφάλι. Ναι. Και πώς πήγε το μυαλό σας κατευθείαν εκεί, γιατί οι παθήσεις πάμπολες. Το μυαλό σας πώς πήγε σε τσίμπημα Μαύρης Αράχνης? Υπήρχαν τα προηγούμενα 3-4 περιστατικά που σας είπα. Ναι. Δεν κολούσε σε τίποτε άλλο. Και τελικά καταλήξαμε εκεί. Αμέσως ξεκίνησε ένας μαραθώνιος για να παραγγείλουν το αντίδοτο να φτάσει από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης παρά τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες με τον αέρα και τη δυνατή βροχή του Σαββάτου σε όλο τον ομό. Τέλος πάντων υπήρξε μια αναστάτωση, γιατί ήταν δύσκολη και η διάγνωση και σαν περιστατικό. Αντιμετωπίστηκε όπως έπρεπε. Παραγγείλαμε και το αντίστοιχο αντίδοτο, το οποίο υπόψη ότι μέχρι πριν από 2-3 μήνες δεν υπήρχε. Τι λέτε? Τώρα τελευταία υπάρχει. Ναι. Χορηγήθηκε και το αντίδοτο και είναι πολύ καλά. Όταν λέτε το παραγγείλατε, από πού το παραγγείλατε? Παραγγείλεται μέσω κρατικών κεντρικών υπηρεσιών. Ναι. Υπάρχουν ορισμένα νοσοκομεία τα οποία έχουν το αντίδοτο αυτό. Εμείς ανήκουμε στο ΑΧΕΠΑ, το παραγγείλαμε από το ΑΧΕΠΑ. Το Σάββατο βράδυ έγινε ένας μαραθώνιος για να εξασφαλιστεί το αντίδοτο. Την ημέρα που υπήρχαν τα μπουρίνια και ο κακός καμός. Την ημέρα που έγινε ο κακός. Ελάτε γιατρέ τώρα. Τι λέτε, ποιος στείλατε δηλαδή? Έγινε. Τέλος πάντων με κάποιο τρόπο καταφέραμε και το φέραμε στις Σέρες και την Κυριακή χορηγήθηκε. Βέβαια και από αυτή την παράξενη ιστορία δεν θα μπορούσε να λείπει και η πινελιά της γραφειοκρατίας. Καθώς η διαδικασία για τη διάγνωση για το τσίμπημα αράχνης, σύμφωνα με τον κύριο Καλλινικίδη, είναι γελία, όπως εξηγεί στην Ελένη Μωραίτη και την εκπομπή κάθε μεσημέρι. Βέβαια η διάγνωση, ο τρόπος της διάγνωσης, να μπει σφραγίδα δηλαδή, είναι λίγο μυστήρια, να μην πω γελία. Η διάγνωση ουσιαστικά τίθεται, αν διαβάσετε το κείμενο, ότι τίθεται με την απομόνωση της, την ανέβρεση μάλλον του αιτίου, της αράχνης δηλαδή, και την εξέτασή της από ειδικό επιστήμονα, ειδικό εντομολόγου. Βέβαια αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ναι. Ούτε η αράχνη είναι δυνατόν να βρεθεί. Δεν μπορούμε να ξαμουληθούμε στα χωράφια της Βυσαντίας για να βρούμε την αράχνη που... Ο ασθενής νοσηλεύεται ακόμη και σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών και είναι καλά. Η μαύρη χήρα πάντως είναι ένα είδος αράχνης που υπάρχει στην Ελλάδα και στις Σέρες και απαιτείται προσοχή κυρίως από όσους είναι εκτεθειμένοι στη φύση. Δυστυχώς ο τρόπος προφύλαξης είναι λίγο μπερδεμένος. Δεν είναι... Θα πρέπει υποτίθεται ότι όλοι αυτοί που δουλεύουν στους αγρούς, όλοι οι αγρότες δηλαδή, να είναι προφυλαγμένοι τα άκρα τους, τα χέρια με γάντια, να φοράν μπότες. Αλλά βέβαια αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και πολύ εύκολο. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και θάνατο? Τα προηγούμενα τρία περιστατικά, κυρία Μωραΐτη, δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιο πρόβλημα. Πήγανε καλά. Με τη συντηρητική αγωγή πήγανε καλά.